Ladies, hello, gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας, άλλη μια καταπληκτική εκπομπή, άλλη μια μοναδική εκπομπή. Γιάννη, αυτό δεν με βγει. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό το μπλουζάκι. Ε, Γιάννη, σήμερα. Μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. Ε, ρε Γιάννη, μην τα κάνεις. Ρε Γιάννη. Λοιπόν, και έχουμε και πάρα πολύ κέφι. Και λάμψη, και πάρα πολύ κέφι και πάρα πολύ ωραίες εκπομπές έχουμε ετοιμάσει και για σήμερα. Θα μου πεις είναι πολλές. Άμα βάλεις αυτή και την επανάληψη. Γι' αυτό το λέω, Γιάννη, γιατί πολλοί το βλέπουν σαν μια διαφορετική εκπομπή. Ξέρεις, οι τηλεθεατές μας βλέπουν το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Και μας βλέπουν και μετά το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, ανάλογα από την επανάληψη. Και νομίζουν ότι είναι άλλη εκπομπή. Μας βλέπουν πολύ διαφορετικούς. Γιατί αυτό ξέρεις σημαίνει, φίλε τηλεθεατή, ότι ποτέ δεν μπορείς να χορτάσεις από την εκπομπή που μου πεις. Κάθε φορά κοίτα ένα στεναγμό. Κάθε φορά είναι σαν μια καινούργια εκπομπή. Σαν μια κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Και σήμερα είμαι μόνος μου χωρίς το αγαπημένο μου Ευάκη, γιατί ξέρεις μέσα στη βδομάδα έτσι πρέπει να παίρνει και λίγο από τη σημαία. Μου έχει κουραστεί πάρα πολύ το κορίτσι μου τη φετινή χρονιά. Και προσπαθώ και εγώ να το ανταμείψω. Και βέβαια έχουμε πάρα πολύ ωραία δώρα όμως. Όταν μας λείπει το Ευάκη, έχουμε πάρα πολύ ωραία δώρα. Σήμερα λοιπόν, 10 σούπερ τυχεροί από εσάς. 5 και 5. 5 λοιπόν από εσάς που θα στείλετε μήνυμα στο mimpispapakiakou.gr θα κερδίσετε μοναδικό δώρο που αυτό σημαίνει ότι 5 σούπερ τυχεροί από εσάς θα έχετε εντελώς δωρεάν από τον Ηλία Τσιακμάκη, Ελισπόντου 10 στην Ίκαια. Είναι το στέκι του χαλιού μας και στην αγορά χαλιού. Μοναδικά χαλιά όπου τα υπογράφει εδώ και 20 χρόνια, αλλά και όχι μόνο χαλιά, τα πάντα για το σπίτι. Θα κερδίσετε εντελώς δωρεάν και το να σας πάρουμε, να σας πλύνουμε και να σας φυλάξουμε τα χαλιά. Χειροποίη τα χαλιά μόνο από 4 ευρώ το τετραγωνικό. Γενικότερα μιλάμε για το πλήσιμο των χαλιών σας, αν δεν είστε οι σούπερ τυχεροί, γιατί ο Ηλίας Τσιακμάκης είναι κοντά στον καταναλωτή. Όλοι οι άλλοι όμως, οι 5, θα κερδίσετε μέχρι 4 χαλιά εντελώς δωρεάν και την πλήση και τη φύλαξη των χαλιών σας, ρέλιασμα, κρόσια και οτιδήποτε χρειάζονται οι μοκέτες και τα χαλιά σας για να είναι πάλι έτοιμα για την επόμενη χειμερινή περίοδο. Και 5 σούπερ τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε από το Sky Clean στη Λεωφόρο Θηβών 176 το πλήσιμο με νανοτεχνολογία και με ιδιαίτερα πανιά αλλά και σαπούνια, όπου πραγματικά κάνουν το αυτοκίνητο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να λάμπει από καθαριότητα αλλά και να αστράφτει. Sky Clean λοιπόν, άλλοι 5 από εσάς εντελώς δωρεάν το πλήσιμο του αυτοκίνητου σας μέσα και έξω. Οπότε, Χριστιανά Ραζή με την οποία ξεκινάω και σήμερα, θα πας με το αυτοκίνητο, θα το πλύνεις μέσα έξω στο Sky Clean και μετά θα φύγεις από Θηβών και θα πας σε Ελισπόντου 10 να δώσεις και τα 4 χαλιά σου για πλήσιμο και φύλαξη και αν κάποιο από αυτό επιδείξει και τα χειροποίητα θέλει ρέλιασμα, θα στο ρελιάρουν και θα στο φτιάξουν. Και αν ήσουν τυχεροί, μόνο από 4 ευρώ το τετραγωνικό. Ενώ φέτος πώς έχεις δώσει αυτόν, 8 ευρώ. Είδες, να δεις τι κάνει η εκπομπή, μη μου πεις. Θαύματα φίλε τηλεθεατή! Εντάξει λοιπόν. Τι κάνεις, και εγώ σαν αντάλλαγμα που θα σε στείλω όμως μετά τα χαλιά. Όταν φτιάξω τα χαλιά, που θα σε στείλω σαν αντάλλαγμα. Όχι, σαν αντάλλαγμα πρέπει να έχω το σπίτι σου που θα είναι εξέστρωτο. Όχι, θα σε στείλω κάπου αλλού. Ναι, πού? Στη Βραζιλία. Α, εντάξει, εννοείται και θα πάω. Αλλά πού στη Βραζιλία? Χριστιανά, ξέρεις ότι το κάθισμά σου αυτό είναι λίγο extravagant για μένα τώρα από εδώ. Ταλαιπωρούμε σαν άντρας. Περίμενε, τώρα θα στολίσω το πρόβλημα. Εντάξει, αυτό. Για πες μου, στείλε με μια Βραζιλία. Λοιπόν. Και φτιάξε με έτσι λίγο, φτιάξε με. Στη Βραζιλία λοιπόν ζητούνται άντρες για χωριό 600 γυναικών. Με όλους. Το θέμα μου είναι ότι αν πάω στη Βραζιλία, σε αυτό το χωριό θα δημιουργηθούν και άλλα πράγματα. Θα έρθουν και από άλλες πόλεις. Αλλά ας μην το συνεχίσω τώρα. Για πες. Ο πληθυσμός της πόλης αποτελείται μόνο από γυναίκες, οι οποίες σε μια προσπάθεια να σπάσουν τη μοναξιά τους, αποφάσισαν να αναζητήσουν άντρες πρόθυμους να ζήσουν τους γυναικείους όρους. Πρόκειται για την πόλη Νόιβα ντο Κορντέιρο, που βρίσκεται στη Βραζιλία και στην οποία ζουν αποκλειστικά περίπου 600 γυναίκες, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι ηλικίες μεταξύ 20 και 35. Μια χαρά το βρίσκω. 20 μ' αρέσει και το 35 μου αρέσει. Δηλαδή είμαι σε αυτά τα περιθώρια, δεν είμαι πολύ πιο πάνω, εκτός αν δεν τις φαίνεται. Δηλαδή μέχρι 40 είμαι. Αλλά 40, αλλά να είναι 30, δηλαδή. Το θέλω λίγο τον μπίμπο μου εγώ. Ναι, αλλά όμως να σου πω κάτι, έχει όρους. Ναι. Να μείνει σε αυτό το χωριό. Για πες. Όσοι άντρες εκφράζουν τη θέληση να μείνουν μαζί τους, θα πρέπει να δουλεύουν εκτός της πόλης και να επιστρέφουν στο σπίτι μόνο κάθε Σαββατοκύριακο. Γουστάρω. Οπότε όλη τη βδομάδα καταλαβαίνεις τι θα γίνει, Γιάννη, εκεί. Θα πάρει φωτιά ο βραζιλιάνικος λαός. Πληθυσμός. Ναι.
Κατά καιρούς, λέει, πολλοί άντρες προσπάθησαν να παρέμβουν με τους δικούς τους όρους σε αυτόν τον τρόπο ζωής, γεγονός που έκανε τις γυναίκες της Νοή Βαντοκορντέιρο να υιοθετήσουν μια ακόμα πιο σκληρή πολιτική διαμονής των ανδρών στην πόλη. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Γιατί λένε ότι πρέπει να επιστρέψεις πίσω και τα λοιπά. Δηλαδή, πρέπει να λείπει όλη τη βδομάδα και να πηγαίνει μόνο στο γιατί, άμα θέλω να πάω την Τετάρτη το απόγευμα στη δικιά μου. Δεν θέλει, είναι η ώρα του χωριού αυτή. Οι γυναίκες θέλουν να είναι μόνες τους Δευτέρα ως Παρασκευή. Παρασκευή βράδυ με Κυριακή βράδυ και Δευτέρα πρωί δουλειά. Ναι. Αυτό το πράγμα, Γιάννη, μου κάνει σαν εργασία. Πληρώνουν γι' αυτό. Ή έτσι ο τζαμπαλέ. Σε είδος. Σε είδος. Εντάξει, έστω και σε είδος. Σε ελιές, πορτοκάλια και τέτοια. Α, μια χαρά το βρίσκω. Ωραία. Και τι άλλο πρέπει να κάνω. Τίποτα άλλο πλέον να υπάρχεις. Άντρες δηλαδή δεν το κατάφεραν με τίποτα, πήγανε και φύγανε. Οι άντρες όμως, επειδή στη Βραζιλία οι γυναίκες είναι λίγο, καταλαβαίνεις. Είναι λίγο του πίσω ψοκίνητες, όπως είναι αλήθεια. Και τα γερμανικά αυτοκίνητα. Αλήθεια. Ναι, αυτό οι άντρες πρέπει να είναι κάπως στη Βραζιλία, ή μπορεί να πάει και ένας που είναι 180 κιλά κιλαράς, ας πούμε, και δεν φαίνεται. Κοίτα, άντρα ζητήσαν τώρα, δεν είπαν οι προδιαγραφές. Αυτό το μόνο που ζητήσανε νοιάζει... απλά άντρα ή πολύ άντρα, άμα είναι για απλά άντρα να μην στείλω. Κατάλαβες. Άμα είναι για το. Ζήτησαν το πολύ. Ζήτησαν εσένα. Άμα ζήτησαν εμένα, θα στείλω, εντάξει. Γιατί, Γιάννη, εγώ τώρα μόνο στο πολύ. Άμα είναι τώρα στο κανονικό, δεν. Να πάνε κάτι άλλα παιδάκια. Δεν έτσι, είναι, δεν κάνω όχι, εγώ. Όχι, όχι, όχι. Ζήτησαν αυτό το φόρμα τελικά δεν θέλει ένα νούμερο. Γιατί είναι, δεν θα μπορέσει να κινείσαι εύκολα. Λοιπόν, τι άλλο. Μαλλί βλέπω εκεί. Πολύ μαλλί βλέπω, μελαχρινό. Λοιπόν, άκου. Τι σημαίνει το χτένισμά σας για το χαρακτήρα σας. Αυτό, πες μου το. Πες πάμε μου. Λίγο ένα-ένα και ακούστε αυτά. Αυτά, όταν τα λέει Χριστιαν, όπως την άλλη φορά για τον ντύσιμο, για το κραγιόν, για τα νύχια, αυτά για να τα καταλάβετε, την ώρα που θα τα λέει θα φέρνετε στο μυαλό σας μία τύπισσα που έχει αυτό το μαλλί, για να δείτε αν ταιριάζει. Πάμε να δούμε το πρώτο. Καρέ. Λέει το ένα λεπτό. Το καρέ χτένισμα. Ναι, να μου έρθει πια. Το καρέ, Κλεοπάτρα. Μου έρθε. Όχι, δεν την ξέρω την Κλεοπάτρα και δεν μπορώ να μιλάω για άτομα που δεν ξέρω. Θα σου πω για τη Μαντόνα. Όταν, όταν τα είχε καρέ, γιατί πώς δεν την ξέρει. Κανείς δεν την γνώρισε. Την γνώρισες εσύ. Την γνώρισε ο Βασιλιάς τότε. Ποιος ο Βασιλιάς? Ο Κάρολος. Όχι, πολύ πας πιο παλιά ακόμα. Ο Αντώνιος. Ο Αντώνιος. Ναι. Ο Αντώνιος ήταν με την Κλεοπάτρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ο Κάρολος ήταν κουμπάρος. Ο Κάρολος ήταν με την Καμίλα. Όχι με την Καμίλα. Ο πιο παλιός Κάρολος δεν ήταν μόνο ένας, υπήρχε και ο Κούν. Τον Καρλομάγνο, λες εσύ. Και τον Καρλομάγνο. Για πες. Άρα ο Αντώνιο. Ο Αντώνιο τη γνώρισε την Κλεοπάτρα. Ο Αντώνιο, ποιος Αντώνιο, ο Μπαντέρας, μην μπερδεύεσαι. Όχι, πάλι. Ο Μπαντέρας τον γνωρίζω προσωπικά, παιδιά, και σας το έχω πει αυτό. Γιατί γελάει, γιατί δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν είχε καρέ μαλλί. Δεν μπορώ να γνωρίζω τον Μπαντέρα, είχε περιστασιακό. Είχε καρέ μαλλί. Η Κλεοπάτρα. Ο Αντώνιο. Εγώ ήξερα πάντως έναν Αντώνιο με καρέ μαλλί. Ήξερες, ναι. Με. Και τι. Είχε και καρέ και μακριά ενίοτε. Ανάλογα τι ήθελε να υποδηθεί. Θέλεις να σου πω τι σημαίνει το καρέ μαλλί. Το καρέ. Ένα λεπτό, να φέρω αυτή στο μυαλό μου. Ναι. Να δω αν θα πέσεις μέσα. Για τον Αντώνιο θέλουμε να πούμε. Τώρα με το καρέ μαλλί. Όχι, για την Κλεοπάτρα με το καρέ. Τέλος πάντων, το καρέ μαλλί τι σημαίνει. Σε άντρες και γυναίκες. Λοιπόν, ότι είναι καλόβολο άτομο και προσαρμόζεται γρήγορα σε νέες καταστάσεις. Ναι. Η ήρεμη προσωπικότητά του κάνει τους άλλους να καλμάρουν ακόμα και στις πιο στροσογόνες καταστάσεις. Ναι. Ναι, έτσι είναι αυτή. Για πάμε να δω και το άλλο. Αφέλειες. Ξέρουμε κάναμε αφέλειες. Πολύ κόσμο. Αφέλειες και η αφέλεια τι δηλώνει, για πες μου. Μεγάλη αυτοπεποίθηση. Mm. Δεν χάνεται χρόνο σε όσους νιώθουν να απειλούνται από αυτή. Εάν η αφέλειές σας είναι το χαρακτηριστικό σας, τότε είστε φυσική ηγέτιδα, που έχει όμως και μια άγρια πλευρά. Εγώ δεν ξέρω κανένα με αφέλειες. Εγώ πάντως μία που ξέρω με αφέλειες, η ίδια αδελφή μου όταν τα είχε αφέλεια ήταν έτσι. Είχε αγριέψει. Είχε αγριέψει. Τώρα που δεν έχει αφέλεια και τα έχει όλα ένα μάκρος, είναι λίγο διαφορετική. Τώρα δηλαδή πώς τα έχει. Τώρα ένα μάκρος, όπως εσύ. Φυσικό, ας πούμε. Φυσικό, τα έχει μακρύνει. Αλλά όταν τα έκοψε αφέλεια, ήταν αυτός ο χαρακτήρας. Πάντως το φυσικό μαλλί, εδώ η έρευνα λέει ότι είστε ένα ανοιχτό και αγαπητό άτομο με αξιοζήλευτη υπομονή. Ευγένεια και καλοσύνη μπορούν να ανοίξουν δρόμους για εσάς. Είδες, αυτό είμαι εγώ. Έχω φυσικό μαλλί. Φυσικό μαλλί, αυτό, ε. Ναι. Άρα αυτό είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ, αυτό πες. Εσύ είσαι πολλά. Όχι, αλλά αυτό δεν είμαι. Εσύ μου φαίνεσαι ήρεμο κάτι... άτομο. Και λίγο κάτι από αφέλεια. Αφέλεια σου το βγάζω. Μου βγάζεις και αφέλεια. Καμιά φορά τα κατεβάζω αυτά λιγάκι. Τα κάνω λίγο πιο. Παλιά, ξέρεις, Γιάννη, τη κούρεμα μου. Καλά, τότε δεν είχα βγει έξω για μια μεγάλη περίοδο. Έβγαινα μόνο με καπέλο. Μου είχαν κάνει. Παλιά θυμάσαι που ήταν η μόδα το ρωμαϊκό. Που οι άντρες τα κόβαμε, ναι. Που τα κατεβάζαμε και τα κόβανε αυτό το ρωμαϊκό στυλ, ναι, το, ναι, πολύ κοντό.
Παιδιά, ειλικρινά, πρώτη φορά άφησα άνθρωπο να εμπνευστεί. Δεν το ξανακάνω. Σαν τρόφιμο του ψυχιατρίου ήσουν. Έβγαινα μόνο με καπέλο και το βράδυ. Δεν μπορούσα να δω τον εαυτό μου. Τα τραβούσα, λέω πότε θα μακρύνουνε και τι δεν είχα βάλει πάνω. Και τι δεν είχα βάλει. Δηλαδή, ειλικρινά δεν το ξανακάνω. Αφήστε τις εμπνεύσεις σας. Για πες. Λοιπόν, μαλλιά που φωσφορίζουν. Είναι κάτι εννοείς... που φτιάχνουν. Αντάβιες, ρόζε, κόκκινα. Φούξια, κόκκινα. Λοιπόν, τα φωσφορίζοντα μαλλιά είναι μία από τις τάσεις των μαλλιών που είναι αρκετά δημοφιλής τώρα. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι θεωρητικά φωτίζουν όποιο χώρο μπαίνουν με θετική ενέργεια και έχουν οπτιμιστική φύση. Και φυσικά είναι παιδιά της νύχτας. Βέβαια, εγώ ξέρω και παιδιά στη νύχτα που δεν βάβουν τα μαλλιά φωσφορίζοντα. Σαφώς. Αλλά λέμε τώρα. Όπως και ξέρω και παιδιά της ημέρας που είναι φωσφορίζοντα, αλλά είναι παιδιά της ημέρας. Και γιατί και τι έχουν τα παιδιά της νύχτας. Και ο Μαζινάκης παιχνίδι της νύχτας δεν ήτανε. Ήταν αυτός. Μία πληγή. Είδες, άμα δεν το τραγουδίσατε. Μισό λεπτό. Παιδί της νύχτας είμαι εγώ. Μια ζωή είμαι κι εγώ. Μοναχός κλαίω, ναι, και πονάω. Είδες στην υγειά σου να σε καλά. Πιέσαι στο σφινάκι σου. Άλλο, βλέπω λίγο μακρύ μαλλί εκεί. Πλεξούδα ψαροκόκαλο. Αυτό. Σε πλεξούδα ψαροκόκαλο είστε ένα άτομο με ελεύθερο πνεύμα και σας τραβάει περιπέτεια. Δυσκολεύεστε να μένετε σε ένα μέρος για πολύ και να ζητάτε συνεχώς νέους προορισμούς ταξιδιών. Καλό. Τι να σου πω, εγώ είμαι λίγο κάτι από όλα τα μαλλιά τελικά, έτσι. Ναι, μα εσύ είναι και πώς τα φτιάχνεις, δεν είσαι μόνιμα. Ναι. Έχεις λίγο κάτι από όλα. Κότσος, ψηλά. Είναι πολύ θηλυκές. Αντίθεσες. Όχι. Όχι. Είναι τύπου... Μπαρόκ. Όχι. Τύπου Κάρι Μπράτσο. Συλλογή παπουτσιών, άπειρη και μεγάλες ντουλάπες. Αυτό για τη μεγάλη ντουλάπα δεν ξέρω. Ναι, για πες. Θα σας πω και το όμπρε. Το όμπρε έχει έρθει πολύ μόνο τελευταίο. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι για άτομα τα οποία ζουν για νέες εμπειρίες και τους αρέσουν οι ακραίες καταστάσεις. Μάλιστα. Μία που ξέρω όμπρου. Mm-hmm. Το έχει λίγο αυτό μέσα. Της πραγματικά είναι έτσι. Yeah. Ναι, είναι λίγο σάικο. Ναι. Όλα θέλει να ζει καινούργια πράγματα. Δεν χορταίνει με τίποτα. Τι τη συνέβη στην παιδική της ηλικία, να το συζητήσω. Αυτό που τη συμβαίνει τώρα δεν το είχε από την παιδική ηλικία, γι' αυτό το έχει πάθει. Το μπλουζάκι μου είναι λίγο Βραζιλία που με πήγε για τη Βραζιλία. Το ξέρει, ε. Μα ήσουν είσαι έτοιμος για κάστινγκ για το χωριό. Γιάννη, κοίτα, δείξε μου λίγο πλάτη. Να δείτε ότι πίσω είναι. Πλάτη, παρακαλώ. Πλάτη. Πλάτη. Εντάξει. Έχει λοιπόν. Κάνει κι άλλο λίγο πλάτη. Όχι, γιατί μετά δεν πληρώνουμε καταρχήν για να δείχνω το πίσω μέρος. Έχω το συμβόλαιό μου είναι για να βγαίνω αρφάς. Συγγνώμη, να δούμε και λίγο πλάτη. Το συμβόλαιό μου είναι για να βγαίνω μπροστά. Δεν είναι για να βγαίνω πίσω. Λοιπόν. Πάμε σε επόμενη έρευνα. Έχουμε λίγο χρόνο και μετά περνάμε στην επόμενη συνεργάτητά μου, γιατί έχετε να μάθετε πάρα πολλά για τα αστρολογικά. Λοιπόν. Πόσο κοστίζει το κούρεμα σε διάφορες χώρες. Αυτό το γουστάρω πάρα πολύ να τα ακούσω. Εγώ βέβαια δεν ξέρω γιατί δεν πληρώνω, με πληρώνουνε. Πες μου μια χώρα να σου πω. Να σου πω πρώτα για την πιο ακριβή. Παρίσι. Χώρα. Όχι. Ιταλία. Το Παρίσι είναι πολύ πιο κάτω. Ιταλία. Όχι. Πού. Η νούμερο 1 είναι το Όσλο. 95 ευρώ το κούρεμα. Το απλό, δηλαδή μπαίνει ένα σάντα. Το απλό. Μόνο γιατί τα ξυρίζω γουλί και να τα αφήσω. Μετά πάει η Γενέβη. 83,97 ευρώ. Ευρώ. Ένα κούρεμα κανονικό. Δηλαδή η γυναίκα που εδώ δίνει 150 για να κάνει κούρεμα, χτένισμα και βαφή, εκεί τι δεν θέλει ένα ενίκιο. Ναι. Νέα Υόρκη που θέλουν 67. 67. Ας πούμε η Ελλάδα είναι λίγο προς το τέλος. Η Ελλάδα είναι στα 20 ευρώ. 20 ευρώ, 25. Άλλες χώρες. Ποια χώρα θέλεις να σου πω. Να σου πω Παρίσι. Πιέζεσαι έτσι όπως κάθεσαι τώρα, Χριστιανά μου. Μπράβο. Πιέζεσαι, κορίτσι μου. Για πέρα. Σου πω εσένα και τα βλέπεις όλα. Ναι. Λοιπόν, Παρίσι. Το Παρίσι είναι στα 43,97. 43 και θέλω... Ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά. Έχει 43 ευρώ το κούρεμα. Άντε, πες 43. Ούτε καν 40 να το βάλεις. Θες 43,97. Δηλαδή περνάς απ' έξω και βλέπεις κούρεμα 43,97. Βλέπει 44. Ναι, 44 αφήνει. Τι σου γράφει προσφορά 19 και μπαίνει μέσα και ξεκινάει. Λούσιμο 10 ευρώ τέτοιο. Αυτό Σαμπουάν ναι. Special 5 ευρώ. Αυτό ναι, το έχω δει, παιδιά. Λέει λούσιμο από 5 ευρώ. Όχι, κούρεμα από 5 ευρώ. Και όταν μπει μέσα σου λέει θα λουστούμε πριν 10. Θα λουστούμε και μετά 15. Θα σου βάλω και μάσκα 10 τότε. Και φεύγει με ένα 40. Αυτό. Είναι αυτά τα καμουφλαρισμένα που γράφεται. Πάντως το πιο φτηνό είναι στη Μανίλα.
4 και 63. Καλά, εκεί δεν κουρεύονται και πολύ. Είναι έτσι το στυλ τους. Πάντως, ειλικρινά, εάν σου πάει το ξυρισμένο, για όλες τις χώρες συμφέρεις. Μόνο σου με τη μηχανή να χλαπ, χλαπ, χλαπ. Κι εγώ έτσι τα έχω βαρεθεί, να σκέφτομαι να τα ξυρίσω όλα. Άπαπα, όχι, μην το κάνεις. Μα γιατί. Δεν μπορώ, για μένα η γυναίκα να πρέπει να έχει. Δεν λέει η έρευνα τι προσωπικότητα έχεις με ξυρισμένο κεφάλι. Δεν λέει. Δεν έχεις. Είναι λίγο αντίθεση. Πάντως για μένα νομίζω ότι η γυναίκα είναι μαλλί, στήθος και ποπός. Χίλια δεν είναι. Όχι τόσο, γιατί μπορεί λίγο να τα βάψει, λίγο έτσι, λίγο. Η γυναίκα για μένα νομίζω ότι είναι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Μαλλί, στήθος και ποπός. Κοίτα, μαλλί, στήθος και ποπός τώρα έτσι όπως το λες είναι παρεξηγήσιμο. Γιατί μαλλί, στήθος και ποπός έχουν και κάποιες οι οποίες είναι και 200 κιλά. Ναι, εννοώ εντυπωσιακό. Εσύ μου δίνεις 50 κιλά με μαλλί, στήθος και ποπό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν εννοώ, ας πούμε. Τι μαλλί. Έχω μία συνέστηση. Ναι, το προσέξαμε. Το έχεις, το ξέρεις. Μ' αρέσουν τα ανοιχτόχρωμα, ναι. Όχι, μου κολλάνε δίπλα μου πιο πολύ, γιατί είμαι εγώ σκουρόχρωμος και θέλω ανοιχτές γυναίκες. Εσύ δηλαδή τη γυναίκα τη θες για τις φωτογραφίες μόνο. Ναι, πώς το κατάλαβες. Στο κρεβάτι είναι όλες ίδιες. Δεν, ναι, με μια σακούλα στο κεφάλι τους βάζεις και ή τους βάζω και αυτά που φοράτε τα... όταν που κάνετε δουλειές ή όταν βάφεστε που για να μην φύγει δεν βάζετε τα σκουφάκια. Ναι. Βάζω ένα σκουφάκι και είναι όλες ίδιες. Αυτά είναι. Όπως τη γυναίκα θέλω με βλεφαρίδα, ας πούμε. Ναι. Παρέτητα. Γυναίκα χωρίς βλεφαρίδα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν παίζει. Γιατί. Μ' αρέσει. Βγάζει πιο καλές φωτογραφίες δίπλα σου. Όχι, όχι. Μ' αρέσει η γυναίκα να μου μιλάει με τη βλεφαρίδα. Μ' αρέσει πολύ. Να σου κάνει και έτσι. Ναι, ναι. Όχι έτσι τόσο πολύ. Να μου κάνει τύπου. Ναι. Ένα μυδρό. Ένα έτσι χαμηλό. Κατάλαβες. Mm. Για πες μου έτσι λίγο να. Όχι αυτό. Α, μ' αρέσουν και τα φώτα. Αλλά σε αυτό το σημείο δεν θέλω φώτα. Επίσης δεν μου αρέσουν τα φώτα. Δεν σε αρέσουν τα φώτα. Όχι. Γιατί ντρέπεσαι. Όχι. Τέτοια κορμάρα. Όχι, ακριβώς γι' αυτό. Δεν θέλω. Δεν θέλεις να σε βλέπουν, να σε αποθεώνουν. Ναι, ναι, δεν ναι, θέλω. Ναι, εσύ είσαι. Ναι. Κάπως έτσι μ' αρέσει. Μπράβο, Γιάννη. Σβήσε κι άλλο ένα. Άντε, άναψε τα γιατί ο κόσμος. Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστιανά Γραζή. Σου φτιάξαμε τη διάθεση. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί με περιμένει η επόμενή μου συνεργάτητα. Κάποια άλλη στιγμή. Όμως, κρατήσου για την επόμενη εβδομάδα συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και αμέσως μετά συνεχίζουμε το επόμενο θέμα μας, που είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο. Μείνετε κοντά. Η Hyaluronic SM. Ευλίγιστες αρθρώσεις και νεανικό δέρμα. Hyaluronic SM. Ιαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους για την καλύτερη απορρόφηση. Hyaluronic SM. 10 σταγόνες καθημερινά αρκούν για να σας αλλάξουν τη ζωή. Hyaluronic SM. Ένα συμπλήρωμα διατροφής με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι. Hyaluronic SM. Χτίστε τις αρθρώσεις και την ομορφιά από μέσα. Ένα προϊόν της SM Pharmaceuticals. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας έτσι επί του καναπέως, μόνοι μας, αλλά όταν είμαι μόνος μου και έχω τη Βιργινία Λεούση. Φίλε τηλεθεατή, είναι σαν να είμαι εγώ. Ζώδια. Εντελώς. Εντελώς. Δεν είναι και λίγο να έχεις 12 ζώδια απέναντί σου και να τα ερμηνεύεις. Μα τι κόσμο έχεις απέναντί σου που σε βλέπουν όλη η Ελλάδα. Όχι, αλλά λέω ότι έχουμε 12 ζώδια και μπορώ να επιλέξω όποιο θέλω και για σήμερα και να γεμίσω τον καναπέ μου. Έχω και κανένα πρόβλημα. Κανένα αγάπη μου, εσύ και εγώ. Ο εγώκερο ταιριάζει με όλα τα ζώδια, Βιργινία. Πες μου αλήθεια τώρα, στον αέρα, δεν με νοιάζει. Με ποιο ζώδιο ταιριάζω εγώ πολύ ερωτικά. Εσύ με κανένα, διότι ο Θεός σας πω στο καλούπι σου. Ερωτικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ποιο ζώδιο θα με κεντρήσει το ενδιαφέρον, πιστεύεις. Η σκορπιή κεντρίζει. Ποτέ δεν έχω γνωρίσει σκορπιό. Okay. Πάντως, η σκορπιή είναι το ζώδιο που κεντρίζει το ενδιαφέρον του εγώκερου και είναι και το καρμικό του κομμάτι, αν θες να ξέρεις. Γι' αυτό ίσως μία φορά θα το γνωρίσω. Ναι, και τέλος, οι καρκίνοι είναι απέναντί σου και σου δημιουργούν ερωτική έλξη, αλλά συγχρόνως σου δημιουργούν και ένταση καυγάδων και διάφορα τέτοια θέματα. Οι Ταύροι, οι Παρθένοι, σου ταιριάζουν. Η ζυγή. Και ο υδροχός που πολλές φορές λέμε όχι, σου βγάζει συνέστημα, ναι. Ναι.
Πρωταπριλιά κοντά πέρασε. Τι να κάνουμε, ναι. Φίλοι μου, εδώ τα ψέματα πήραν και δώσανε. Μην ναι, εντάξει. Αλλά εμείς δεν λέμε ποτέ ψέματα, λέμε τις αλήθειες. Η Βιργινία Ελεούση κάθε εβδομάδα, πάνω εβδομάδα κοντά μας. Εμείς και κάθε εβδομάδα τη θέλαμε, αλλά άμα την πάρουμε εμείς δεν θα την έχετε εσείς για τα προσωπικά σας ραντεβού. Οπότε επιλέξτε. Θέλετε να τη βλέπετε στην τηλεόραση ή να σας λέει αυτά που πρέπει να σας πει για να νιώθετε εσείς καλύτερα και για να λύνετε τα προβλήματά σας. Πάρα πολλοί κόσμος μου είπε ότι εν ώψη καλοκαιριού, ξέρεις, ουσιαστικά τώρα μπήκαμε στον Απρίλιο, πρώτο 15 ημέρο θα πούμε. Αρχίζουμε και μπαίνουμε στην άνοιξη. Ερωτευόμαστε, ξεσηκωνόμαστε, αρχίζουμε να κάνουμε πλάνα. Και λέει ότι όταν ο άνθρωπος κάνει τα σχέδιά του, ο Θεός τα βλέπει και γελάει. Γι' αυτό λέω εγώ, ας ρωτήσω τη Βιργινία τι θα γίνει τουλάχιστον για το 15 ημέρο και λίγο ακόμα έτσι για τον Απρίλιο, για να δούμε τι μας γίνεται και τι μελή γενέστε. Πρώτα απ' όλα, φίλοι μου, να είμαστε υγιείς και το ευχόμαστε από καρδιάς και όχι έτσι επειδή το λέμε. Δεύτερον, το οικονομικό κομμάτι, ό,τι καταστροφή περνάει όλος ο κόσμος, θα την περάσουμε και εμείς up-down μέχρι το 2020 που θα ορθοδρομήσουμε στην Ελλάδα και τα λέω για να παρηγορηθείτε ότι είμαστε ήδη σε ανωδική πορεία. Ό,τι σκηνικά και να γίνουν, θα έχουμε δουλειά σε λίγο και θα μπούμε σε καλό δρόμο, γιατί οι πλανήτες αυτό λένε. Στα θρησκευτικά και γενικά σε όλες τις θρησκείες θα υπάρξουν αλλαγές, το ίδιο και στη δική μας. Και να πάμε όμως να δούμε τι μας λέει ο Απρίλιος για όλα τα ζώδια. Η Αφροδίτη στις 5 του μήνα θα μετακομίσει στον Κριό, δηλαδή η Αφροδίτη θα έχει πτώσει εκείνο τον καιρό, μια και η θέση της Αφροδίτης είναι ο Ταύρος. Γι' αυτό να είσαστε πολύ προσεκτικοί όλα τα ζώδια, όλοι οι άνθρωποι στο ρομαντισμό, μην εξαπατηθείτε ή μην πέσετε θύματα κάποιων εξαιτίας συγκινητικής καταστάσεως, μην είστε ευσυγκίνητοι δηλαδή. Ο μήνας αυτός κυλάει καλά, διότι ο Ερμής μπαίνει στον Ταύρο στις 6 του μήνα και κάνει ένα ωραίο τρίγωνο με τον Δία από την Παρθένο, που έστω και ανάδρομος έχει πολύ καλές λειτουργίες και καλές όψεις. Και γενικά το πλανητικό σκηνικό αυτό το μήνα δεν είναι κάπως, δεν είναι πολύ κακό. Θα μου πει, σε όλους μας υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Οκ, εγώ το δέχομαι, γι' αυτό εμείς θα σας κατατοπίσουμε τι μπορεί να συμβεί και από εκεί και πέρα εσείς θα πάρετε με δύναμη τη ζωή στα χέρια σας και θα ξεκινήσετε. Να θυμάστε ότι πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Και κάθε πράγμα έχει και τη λύση του. Δηλαδή, μπορεί μια κρίση να σε αποσυντονίσει, να σου αλλάξει την ροή των πραγμάτων, αλλά ταυτόχρονα να σου ανοίξει μια άλλη πόρτα όπου θα πατήσεις και θα περπατήσεις πολύ καλά. Έτσι έγινε και με μένα πέρυσι. Τέτοιο καιρό πέρυσι είχα αναστατώσεις και προβλήματα να κλείσω μία πόρτα για τα κανάλια και μετά μου ανοίχθηκε η τεράστια πόρτα που λέγεται Αλέξανδρος Πετρίδης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευγενία μου, αλλά δεν ανοίξαμε εμείς καμία πόρτα. Η πόρτα η δική μας ήταν πάντα ανοιχτή για την Ευγενία, πάντοτε την αγαπάμε και τη στηρίζουμε. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα ότι έτσι δεν κακό. Μηγές καλού. Το πιστεύεις αυτό, ε? Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ποια ζώδια έτσι να κάνουμε και λίγο, έτσι λίγο να παρακλίνουμε, να ανοίγουμε παρενθεσούλες. Ποια ζώδια πιστεύεις ότι, δεν πιστεύω εγώ για όλα τα ζώδια, κάποια ζώδια είναι αυτά που καρμικά, όταν τους τυχαίνει κάτι κακό, αμέσως τους τυχαίνει κάτι καλό για όλα τα ζώδια ή κάποια ζώδια είναι λίγο πιο, αν το πούμε, τυχερά. Τυχερά θεωρούνται οι Παρθένοι, όσο και σας φαίνεται παράξενο, και οι Δίδυμοι. Θεωρούνται τυχερά ζώδια, αλλά γενικότερα ανάλογα με τι όψεις έχει το κάθε παιδί που γεννήθηκε την ώρα που γεννήθηκε. Παραδείγματος χάρη, όταν έχει σύνοδο Ερμή με Αφροδίτη ή σύνοδο Ήλιο με Αφροδίτη, του πάνε όλα καλά, έχει, σκέπτεται καλά. Ο Ερμής παίζει μεγάλο ρόλο σε τι θέση είναι όταν γεννηθήκαμε. Έτσι. Και γενικά όμως κάθε ζώδιο είναι, όπως έχουμε πει, μοναδικό και σαν το δαχτυλικό αποτύπωμα. Γι' αυτό κάθε ένας από εσάς που έχει τις ανησυχίες του πρέπει να συμβουλεύεται τους κατάλληλους ανθρώπους. Είτε medium, είτε αστρολόγους, είτε μελλοντολόγους, όπου εσείς δείξετε την εμπιστοσύνη και όπου υπάρχει άνθρωπος που πιάνει τη ροή των πραγμάτων και τα ρευστά σας. Γιατί όλα τα medium και όλοι οι αστρολόγοι δεν μπορούν να πιάσουν όλους αντιστοίχως, καταλάβατε. Όπου λοιπόν βρείτε αυτό που σας ταιριάζει, εκεί να είσαστε και εκεί να συμβουλεύεστε. Εγώ θέλω να πω τώρα για τα ζώδια αυτού του μήνα που πρέπει να είναι προσεκτικά. Είναι ο Κριός, ο Καρκίνος, ο Εγώκερος και ο Ζυγός. Να προσέχουν αρνητικά, λες. Να προσέχουν τις κακοτοπιές κατά κάποιον τρόπο. Η νέα σελήνη που γίνεται στις 7 του μήνα
στον κρυό, είναι σε σύνοδο με την Αφροδίτη. Θα σας φέρει λιγάκι αναστάτωση στο συναισθηματικό κομμάτι και θα σας κάνει πιο ευσυγκίνητους, όπως είπαμε, αλλά θα σας δώσει και τη δραστηριότητα να τακτοποιήσετε πολλά θέματα μέσα από το συναίσθημα, δηλαδή μπορεί να βάλετε και τη δύναμή σας. Πάμε να δούμε για τους κρυούς όμως τι θα δούμε. Αγαπημένοι μου φίλοι κρυοί, αυτό το δεκαπενθήμερο για εσάς είναι αρκετά ιδιαίτερο. Όπως είπαμε, στις 7 του μηνός η νέα σελήνη γίνεται στο ζώδιό σας και ανοίγει νέες πόρτες και νέους δρόμους, ώστε να μπορείτε να τους περπατήσετε και να δώσετε καλή εξέλιξη σε ό,τι σας συμβεί. Ο πλανήτης κυβερνήτης σας, ο Άρης, είναι στον τοξότη και κάνει τρίγωνο με τον ήλιο σας και έτσι σας ενδυναμώνει και σας κάνει πιο πρακτικούς και πιο μαχητικούς, πιο μάχημους σε οτιδήποτε έχει σχέση με το εργασιακό και το επαγγελματικό, ενώ θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί σε νέες γνωριμίες που απαιτούν συναίσθημα, που είναι ερωτικές δηλαδή, διότι μπορεί από ένα λάθος να χαλάσετε την καλή εικόνα σας και να δείξετε έναν εαυτό που δεν είναι ο πραγματικός σας. Όπως ξέρουμε, τα κρυάρια είναι σχετικά καλοί άνθρωποι, αλλά είναι πάρα πολύ νευρικοί και απότομοι. Συνήθως μετά το μετανιώνουν, αλλά αυτό τον καιρό θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί να μην το δείξετε αυτό στο άλλο φίλο που σας ενδιαφέρει. Πάμε τώρα στα ταυράκια. Φίλοι ταύροι, η παρουσία του πλανήτη Δία στην Παρθένο, έστω και ανάδρομος που είναι, κάνει πολύ ωραία πορεία με εσάς και ο Ερμής σε λίγο θα είναι πάνω σας, θα είναι στον Ταύρο, ώστε να σας φέρει πολύ καλές ειδήσεις και καινούργια πράγματα. Ενώ δεν αποκλείεται οι περισσότεροι από εσάς να θέλετε να κάνετε μεγάλες αλλαγές. Και όταν λέμε μεγάλες αλλαγές, εννοούμε και αμετακόμιση από ένα σπίτι σε άλλο ή από μια χώρα σε άλλη, αλλά και μεγάλες αλλαγές στην καριέρα. Μπορεί κάποιος να θέλει να αλλάξει οριστικά το image και την πορεία της ζωής του. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου συνίσταται για να το βάλετε κάτω και να κάνετε σχέδια και πλάνα. Η Αφροδίτη από τη θέση που είναι μάλλον αρνητική με εσάς, γι' αυτό μην ξεκινήσετε ερωτικές καταστάσεις ή καινούργια θέματα που μπορεί να σας βγουν σε κακό στο μέλλον. Πάμε στους φίλους τους Διδύμους που είναι το πιο έξυπνο και ευέλικτο ζώδιο. Αγαπημένοι μου Δίδυμοι, τις πρώτες 5 μέρες του Απριλίου να τις χρησιμοποιήσετε και να τις ενεργοποιήσετε καλά που είναι ακόμα σε κατάσταση καλή ο Ερμής, δεν έχει μπει δηλαδή στον Ταύρο που στις 6 του μηνός μπαίνει στον Ταύρο, είναι στον κρυό ακόμα που κάνει εξάγωνο με τον ήλιο σας, θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί στα λεγόμενά σας και εσείς που έχετε ηγετική θέση σε δουλειές, εσείς δηλαδή που έχετε αναλάβει και την ευθύνη άλλων ανθρώπων, θα πρέπει πριν να αποφασίσετε να σκεφτείτε λογικά και καλά τι χρειάζεται ο καθένας. Και αν πρέπει να πάρετε με το μέρος σας κάποιους συνεργάτες ή φίλους ή θα πρέπει να ξεκινήσετε νέες πορείες και νέες καταστάσεις. Δεν αποκλείεται με τον Άρη στον τοξότη να γίνουν διάφορες ενέργειες εις βάρος σας και που θα σας αναγκάσουν να πάρετε θέση άμυνας. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό δεν ενδείκνει τα αγαπημένα μου καρκινάκια να ερωτευτείτε ή να αγαπήσετε ή να δώσετε εκ νέου προτάσεις στον αισθηματικό τομέα. Η Αφροδίτη από τον κρυό σας κάνει ευερέθιστους, νευρικούς και κάπως περίεργους γιατί κάνει τετράγωνο με τον ήλιο σας. Εν αντιθέσει με τον Ερμή από τον Ταύρο που σας φέρνει καλές ειδήσεις, ευχάριστα πράγματα και βοηθάει το μυαλό να συμβαδίζει με την καρδιά. Αυτός ο μήνας για τους περισσότερους φίλους μας καρκίνους είναι ουσιαστικός. Μπορούν να ξεκινήσουν και να κάνουν νέα πράγματα στη ζωή τους, ενώ θα πρέπει να περιμένουν κανονικά για να υπογράψουν νέες συμφωνίες και νέες συμβάσεις μέχρι τις 8 Μαΐου που γίνεται ορθόδρομος ο πλανήτης Δίας στην Παρθένο. Εάν έχετε το περιθώριο και μπορείτε να περιμένετε μέχρι τότε και να μην δημιουργήσετε εμπόδια σε άλλους τομείς, κάντε το. 8 Μαΐου είναι η καλύτερη περίοδος για τους καρκίνους να υπογράψουν και να ξεκινήσουν νέα πράγματα. Λέων. Το κυρίαρχο αυτό ζώδιο το λιοντάρι, τι άλλο θα μπορούσε παρά να είναι τυχερό αυτό το καιρό με την Αφροδίτη στον κρυό, να του δίνει δύναμη και ενέργεια, ενώ ο τοξότης, ο Άρης από τον τοξότη, κάνει μία φοβερή χημεία και οι περισσότεροι λέοντες είναι έτοιμοι να ξανανοίξουν τα φτερά τους και εμείς σας το προτείνουμε
αγαπημένα μου λιοντάρια, ζυγιστείτε καλά με στα φτερά σας για το νέο σας πέταγμα. Αυτή την κουβέντα να τη θυμόσαστε. Έρχεται μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Δεν αποκλείεται οι περισσότεροι από εσάς να προετοιμάσετε το έδαφος τώρα, αυτό το 15ήμερο του Απριλίου, γιατί από τις 8-9, από τις 10 Αυγούστου, 10 Σεπτεμβρίου και μετά, τα πράγματα για εσάς είναι πάρα πολύ καλά και πολύ πολύ γόνιμα. Μην το ξεχνάτε αυτό, να το βάλετε στο μυαλουδάκι σας, αν και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Πάμε στους φίλους μας, τους Παρθένους. Αγαπημένοι μου. Α, για να ακούσω. Εκεί, εδώ το αυτή τεράστιο. Ναι, ναι, το αυτή εδώ μεγαλώνει. Λοιπόν, φίλοι Παρθένοι, τα γεγονότα για εσάς είναι πολύ καλά και χαρούμενα. Ο πλανήτης Δίας στο ζώδιό σας, σε ανάδρομη πορεία, είναι για να σας δώσει λίγο stop, να σταματήσετε, να κοντρολάρετε το τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε παρακάτω. Δεν αποκλείεται οι περισσότεροι από εσάς να θέλετε να κάνετε νέα αρχή και νέα ξεκινήματα. Μην πιστεύετε εύκολα σε ανθρώπους που σας τάζουν πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έχετε περάσει πολλά αυτό το διάστημα, οι Παρθένοι, και είσαστε έτοιμοι να ακούσετε τον οποιονδήποτε σας υποσχεθεί. Και κυρίως εσείς που είστε γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο, θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η ανάδρομη πορεία του πλανήτη Δία είναι τώρα πάνω στο δεκαήμερό σας και σας φέρνει μια αναστάτωση. Ωστόσο, θεωρήστε από τα τυχερά ζώδια και αυτό το δεκαπενθήμερο θα σας φέρει νέα πράγματα, γιατί ο Ερμής κάνει τρίγωνο με τον Παρθένο, με τον Δία στην Παρθένο, στις 14 συγκεκριμένα του μήνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευνοϊκό για σας, γιατί σας φέρνει νέους φίλους και νέα γεγονότα. Δεν αποκλείεται κάποιες γνωριμίες να ευδοκιμήσουν. Ζυγός, ταλαιπωρημένη μου φίλη Ζυγή, τι να κάνουμε, η Αφροδίτη αυτή τη στιγμή είναι απέναντί σας και σας ταλαιπωρεί και αντί να είναι δίπλα σας και κοντά σας, σας φέρνει αναστάτωση στον ερωτικό τομέα. Πολλοί από εσάς θα θελήσετε να δώσετε τέλος σε παλιές σχέσεις και να προχωρήσετε μπροστά. Εγώ σας προτείνω να το κάνετε, δηλαδή να πάρετε απόφαση ή να λήξει μια σχέση ή να μείνει, να μπει εκ νέου σε καινούργια πράγματα. Και όταν λέω σχέση φίλη ζυγή, δεν εννοώ μόνο την ερωτική, γιατί κάλλιστα μπορούμε να έχουμε μια εκκρεμότητα πολύ μεγάλη με συνεργάτη. Αυτό είναι μια κατάλληλη περίοδος τώρα να το ερευνήσετε και να το τακτοποιήσετε. Ευνοήστε πάρα πολύ και ευνοήστε και με τη βοήθεια του Δία, όχι, με τη βοήθεια του Άρη από τον Τοξότη. Η αλήθεια είναι ότι είσαστε λίγο επιπόλαιοι αυτό το διάστημα. Μια επιπολαιότητα σας διακρίνει. Συγκεντρωθείτε, γιατί τα καλύτερα έρχονται για τους ζυγούς από τον Οκτώβριο που θα μπει ο Δίας στο ζώδιό σας. Και έτσι πρέπει να έχετε προετοιμαστεί να δεχτείτε τα καλά και τα συμφέροντα. Μάλιστα, σε ποιο ζώδιο είμαστε, Γιάννη μου, να δούμε. Για πες, δούμε. Γιατί θέλει ο Γιάννης να δει κάτι. Ο Γιάννης τι είναι, Σκορπιός. Η Σκορπιός είναι αγαπημένη μας φίλη. Η Σωτηρία. Σωτηρούλα. Ναι, απλά τα βλέπει ο Γιάννης και τα λέει η Σωτηρία. Κατάλαβες τι γίνεται. Θέλω να τα βλέπει και η Σωτηρία. Έτσι, ναι, έχει εμπιστοσύνη. Λοιπόν, για πάμε, Σκορπιό. Λοιπόν, φίλοι Σκορπιοί, τα πράγματα για εσάς είναι βατά και καλά. Δεν αποκλείεται οι περισσότεροι από εσάς να δεχτείτε προτάσεις καινούργιες στον εργασιακό τομέα κατά πάσα πιθανότητα, αλλά και στον ερωτικό δεν θα λέγαμε όχι. Δώστε προτεραιότητα στα όνειρά σας και με την πάροδο των ημερών θα ξέρετε ότι από το καλό στο καλύτερο βαδίζετε. Η καλύτερη περίοδος για εσάς είναι αυτή που διανύουμε τώρα, εάν θέλετε να βάλετε σε τάξη το συναισθηματικό αλλά και το οικονομικό κομμάτι. Αποφύγετε να μπερδέψετε έρωτες και οικονομικά μαζί, δηλαδή μην δανείσετε τον σύντροφο, μην του ζητήσετε δανεικά, γιατί αυτό θα φέρει μία ρήξη. Είναι η εποχή τέτοια που θα φέρει μία ρήξη. Με τον Ερμή απέναντί σας θα είναι πολύ καλά τα πράγματα να πάρετε αποφάσεις που θα σας φανούν χρήσιμες στο τέλος. Στο τέλος, όταν λέω, στην πορεία της ζωής σας. Νέοι φίλοι και νέοι παράγοντες έρχονται κοντά σε εσάς. Γύρω στις 14 με 15 του μήνα το πλανητικό σκηνικό σας ευνοεί. Τότε μπορεί να έχετε και μια καλή εξέλιξη με δικούς σας ανθρώπους. Πάμε στους φίλους μας, τους τοξότες, που ο Κρόνος τους έχει
χτυπήσει και τα νεύρα, αλλά και επί της ουσίας τους έχει ταράξει. Φίλοι τοξότες, με Αφροδίτη στον Κριό και με τον Κρόνο επάνω σας, δεν αποκλείεται να είσαστε έτοιμοι για καυγά ανά πάσα στιγμή. Ο πλανήτης Άρη στο ζώδιό σας σας παίρνει ενέργεια, αλλά σας δίνει και τη δυνατότητα να μπορείτε να επιλέξετε πράγματα και καταστάσεις. Δώστε προτεραιότητα σε καινούργια πράγματα που θα μπουν στη ζωή σας και σε νέες προτάσεις, κυρίως εσείς που έχετε συναλλαγές με το εξωτερικό. Δεν αποκλείεται κάποιοι φίλοι από το εξωτερικό να σας ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες και κάποιες συμφωνίες που από καιρό εις καιρό προσπαθείτε να κλείσετε, να τις τεκμηριώσετε και να τις τελειώσετε τώρα. Η Αφροδίτη από τον Κριό στέλνει μηνύματα αγάπης τόσο πολύ, τόσο ως προς τους αδέσμευτους, όσο και τους δεσμευμένους. Είναι μια ευκαιρία να αναθεωρήσετε τις σχέσεις σας. Πάμε και στον εγώ καιρό που εδώ ο Αλέξανδρος περιμένει να ακούσει, λέει ουφ, γιατί τα ξέρει από μόνος του. Καλά τα ξέρω. Ξέρετε ότι είναι medium, σας το έχω πει, είναι medium αυτός εδώ. Είναι αυτός ένας... Αυτό είναι το κακό. Είναι κακό να το ξέρεις, να ξέρεις και να καταλαβαίνεις τα πράγματα. Κοίταξε, είναι και καλό, είναι και κακό. Κάποιες φορές εσένα σου έχει βγει σε καλό. Ξέρω ότι αυτό σου έχει φέρει και κέρδη και χρήματα και σε έχει προφυλάξει από κακοτοπιές και από κακόβουλους ανθρώπους. Ναι, απλά κάποιες φορές όμως το να ξέρεις κάποια πράγματα δεν είναι πάντοτε πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, όταν εγώ, ας πούμε, γνωρίσω εσένα και ξέρω ότι αυτή η σχέση μας, έτσι όπως το καταλαβαίνω και ενστικτοδός, δεν θα τσουλήσει. Mm. Σε τραβάει λίγο στην αρχή από όλο αυτόν τον ενθουσιασμό, κατάλαβες. Ναι, ενώ όταν δεν ξέρεις, το ζεις, τελειώνει, οκ. Okay. Όταν όμως ξέρεις ότι δεν θα ευδοκιμήσει, ή βλέπω εσένα, ή βλέπω, ας πούμε, ένα σπίτι και μου λένε, α, ξέρεις, αυτό το σπίτι είναι πάρα πολύ καλό, και εσύ νιώθεις ότι δεν θα σ' αρέσει. Χάνεις τον ενθουσιασμό σου. Ναι, αλλά εσύ να ξέρεις, επειδή μιλάμε ακριβώς, εσύ είναι η θέση του Ποσειδώνα, είναι σε τέτοια θέση που κάνει τρίγωνο με τον ήλιο σου και σου παρέχει την ευχέρεια να ξέρεις εκ των προτέρων και να ακούς το ένστικτό σου. Mm-hmm. Και φίλοι εγώ κύριοι, και σε εσάς το λέω, το ένστικτό μας πρέπει να το ακούμε. Όχι την ξεροκεφαλιά μας, το ένστικτο. Δηλαδή, έχει διαφορά. Ναι, υπάρχει διαφορά. Αλλά για τους εγώ καιρούς, το πρώτο 15ήμερο του Απριλίου είναι πάρα πολύ γόνιμο και καλό. Φροντίστε να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες με τον νόμο, δηλαδή αν έχετε δάνεια ή οτιδήποτε, και να ξεκινήσετε καινούργια πράγματα σε ό,τι έχει σχέση με τον οικογενειακό σας τομέα. Μπορείτε κάλλιστα να ξεκινήσετε μια καινούργια οικογένεια, δηλαδή ένα μωρό, ένα γάμο ή κάτι τέτοιο. Μπορείτε επίσης αυτό το διάστημα με τον Άρη στον τοξότη να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες που υπάρχουν με συγγενείς και φίλους, ενώ δεν αποκλείεται ο Ερμής από τον Ταύρο να σας φέρει πολύ καλά αποτελέσματα και να ξέρετε πού θα απευθυνθείτε για να έχετε εύκολο και γρήγορο κέρδος. Τι εννοούμε, δηλαδή μια δουλειά, εσείς που είστε ελεύθεροι επαγγελματίες ή εσείς που είστε συντηρητικοί και κλασικοί άνθρωποι, γιατί συνήθως έτσι είναι οι εγώκεροι, να αφήσετε λιγάκι τη φαντασία σας να βρει και άλλους τρόπους γονιμότητος και οικονομικών. Το πρώτο 15ήμερο του Απριλίου είναι δύσκολο για εσάς, αλλά όχι ακατόρθωτα τα πράγματα που θα σας προκύψουν. Πάμε στους υδροχόους, που είναι από τα πιο πρικισμένα και τα πιο καλά ζώδια και ευνοείται πάρα πολύ αυτό το μήνα. Η Αφροδίτη από τον Κριό φέρνει στους αδέσμευτους τέρι, ενώ οι δεσμευμένοι θα πρέπει να περάσουν πάρα πολύ φίλτρο στη σχέση τους για να την κρατήσουν. Δεν αποκλείεται, φίλοι υδροχόοι, να έχετε προτάσεις από το εξωτερικό και εσείς, ενώ οι καλλιτέχνες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επιβραβευτείτε και οι κόποι σας θα μπουν σε μια καλή σειρά. Να είσαστε σίγουροι ότι με τον Κρόνο στον τοξότη, που κάνει εξάγωνο με τον ήλιο σας, θα κριθείτε μεν, αλλά θα φύγει και ό,τι κακό και ό,τι περιττό υπάρχει γύρω σας. Συγκεκριμένα θα ξεκαθαριστεί το τοπίο από διάφορα πράγματα που σας ενοχλούν. Αυτό το 15ήμερο, το πρώτο 15ήμερο, είναι πολύ λογικό και πολύ καλό για τους περισσότερους. Οι 14 του μηνός που ο Ερμής κάνει τρίγωνο με τον Δία στην Παρθένο, να είσαστε έτοιμοι, διότι μπορεί να σας ανοίξουν νέες γνωριμίες και νέα πράγματα στη ζωή σας. Και φτάνουμε στους γλυκούς ιχθύς, που είναι το τελευταίο από τα 12 και που όλοι μου λένε γιατί δεν λέω πολλά για τους ιχθύς. Δεν έχω να πω πολλά για τους ιχθύς. Οι ιχθύς από μόνοι τους είναι ένα μυθιστόρημα. Τι να σας πω, αγαπημένοι μου φίλοι. Η φαντασία σας είναι το άλλο, το κάτι άλλο. Αυτή την εποχή η φαντασία σας υπερβαίνει τα όρια της, γιατί ο πλανήτης κυβερνήτης σας είναι σε ορθή πορεία και σας δίνει το έναυσμα
και την ευχέρεια να είσαστε εσείς εκείνοι που θα αποφασίσετε για τον εαυτό σας. Ωστόσο, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι εκλήψεις του περασμένου μήνα σας άφησαν αποτυπώματα, ιδιαίτερα στις 9 Μαρτίου. Δώστε προτεραιότητα σε καινούργια πράγματα στη ζωή σας, όπως σε καινούργιες δουλειές ή καινούργια άτομα που μπήκαν από τον περασμένο μήνα. Και τοποθετηθείτε ξανά από την αρχή, εάν πρόκειται να πάρετε αποφάσεις ζωής. Δεν είναι καλή η περίοδος αυτό το πρώτο δεκαπενθήμερο. Περιμένετε να δούμε πότε θα είναι τα καλά για να αποφασίσετε για τη ζωή σας. Αυτά έχω να πω εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, τόσο από λίγα πραγματάκια πρέπει έτσι λίγο να προσέξουμε. Mm. Γενικότερα, καλά το βρίσκω τον Απρίλιο. Γενικά, καλά μπαίνει. Καλά μπαίνει, ναι, καλά. Έχω ξαναπεί ότι να μην φοβόμαστε και να μην πανικοβληθούμε. Άλλωστε, η γιαγιά μου έλεγε ότι γράφει δεν ξεγράφει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα, μάλλον στο άλλο 15ήμερο θα είμαι εδώ κοντά σα πάλι. Καλά, καλά, γιατί εβδομάδα. Μέχρι να μα τα πει πριν μπει το 15ήμερο. Ναι, οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολλά πάρα πολύ. Πολλά φιλιά σε όλου. Γεια σα. Ευχαριστούμε, αγαπημένη Βιργινία, και για τα περαιτέρω και τα λοιπά. Τη Βιργινία Λεούση στα τηλέφωνα τη και στο γραφείο τη. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να πει κάτι για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Διότι Παρθένο είσαι και εσύ, Παρθένο είμαι και εγώ. Αλλά εγώ είμαι του πόσο και του ποιου δεκαημέρου και τι έχω πλανήτη, τι έχω οροσκόπο, τι δεν έχω, τι έχει εσύ. Οπότε εξανομικεύεις τα πράγματα μετά. Βέβαια. Για τον κάθε ένα μας χωριστά. Τους... Αν εσύ είναι να υπογράψεις ένα συμβόλαιο και είπε η Βιργινία ότι μετά τις 15 είναι κατάλληλη περίοδο, πρέπει να δει και τον οροσκόπο στον πλανήτη σου και τι έχεις απέναντι για να σου πει με σιγουριά. Επίσης θέλω να πω για τους φίλους μας που είναι επαρχία και εξωτερικό που μας παρακολουθούν και ευτυχώς μας παίρνουν και μας το λένε, ότι κάνουμε τηλεφωνικά ραντεβού. Σαφώς. Εάν αφήσετε το τηλέφωνό σας και τη διεύθυνσή σας και σας κατατοπίζει η γραμματέας μου. Πού ακριβώς, ποια ώρα και ποια μέρα μπορούμε να λειτουργήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, λοιπόν, παιδιά, τώρα σας. Εγώ φεύγω, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστεύω με κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο και μόνο για εσάς εννοείται. Γι' αυτό δεν έχετε κάτι καλύτερο, δεν πρόκειται να λείψει κανείς, γιατί ακριβώς για άλλη μια φορά είμαστε ακατα...